Θα σας πω δύο βασικά πράγματα πολύ σύντομα, τα οποία θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά. Το πρώτο είναι το πλάνο μου για την πρώτη θέση. Θα σας εξηγήσω τι είναι αυτό. Και το δεύτερο θα μιλήσω για το χαρακτήρα. Πριν από 2 χρόνια περίπου συμμετείχα σε έναν αγώνα ορεινής ποδηλασίας, πολύ δύσκολος αγώνας, πολύ απαιτητικός. Και ήταν η τρίτη φορά που έπαιρνα μέρος στο συγκεκριμένο αγώνα. Την πρώτη χρονιά τερμάτισα 94ος μεταξύ 130 αθλητών. Φανταστικά τα πήγα, έτσι. Δεύτερη χρονιά πήγαινα πολύ καλύτερα στον αγώνα, μέχρι που μέσα σε ένα μονοπάτι έπεσα, χτύπησα και τελικά δεν μπορούσα να τερματίσω. Χάρασε και τον ποδήλατο και δεν τερμάτισα. Την τρίτη χρονιά, πρόπερση δηλαδή, στον ίδιο ακριβώς αγώνα, μεταξύ 130 αθλητών τερμάτισα 1ος. Τρίτος στην κατηγορία μου, πήγα πάρα πολύ καλά. Ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία τέλος πάντων και το πλάνο το οποίο ακολούθησα για να φτάσω τόσο ψηλά είναι παρόμοιο με το πλάνο το οποίο ακολούθησα για να πετύχω και στη δουλειά μου, να πετύχω στο blog που έχω και γενικά σε οτιδήποτε άλλο έχω πετύχει σημαντικά πράγματα, ακολούθησα ένα παρόμοιο πλάνο. Και ποιο λοιπόν αυτό το πλάνο? Το πρώτο που έκανα ήταν ότι βρήκα κάτι που μου άρεσε πολύ να κάνω. Ή κάτι το οποίο μου φάρηκε ενδιαφέρον στην αρχή και τελικά κατέληξε να μου αρέσει πάρα πολύ. Λένε ότι χρειάζεται να κάνεις αυτό που αγαπάς. Το έχετε ακούσει αυτό? Πείτε ναι. Ωραία. Ή χρειάζεται να αγαπάς αυτό που κάνεις. Και αυτό γιατί είναι σημαντικό? Γιατί αν αγαπάς αυτό που κάνεις, τότε θα το κάνεις παρά τις αντικσότητες, παρά τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που μπορεί να συναντήσεις και παρά την ανταμοιβή. Γιατί ξέρετε κάτι, η ανταμοιβή θα είναι ότι κάνεις κάτι, ασχολείσαι με κάτι το οποίο αγαπάς. Και μόνο αυτό δηλαδή είναι ανταμοιβή. Το δεύτερο, άρα λοιπόν το πρώτο είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις, να κάνεις κάτι που αγαπάς. Το δεύτερο είναι ότι συνειδητοποίησα από την αρχή ότι θα χρειαστεί χρόνο για να το χτίσω. Δεν θα γίνει αύριο. Ωραία. Ξεκινώντας όμως είχα κάποιες επιτυχίες. Είχα κάποιες διακρίσεις. Και στη δουλειά μου, στη δικτύωση, αλλά και στην ποδηλασία. Αλλά στην πορεία τι συνέβη? Υπήρχε, η πρόοδος ήταν πολύ μικρή, ήταν ελάχιστα έως αμελητέα. Έβλεπα όσους να με περνάνε, να έχουν πιο γρήγορα αποτελέσματα από μένα και τελικά να βλέπω ότι μένω πίσω. Γνωρίζοντας όμως ότι για να πετύχω και να φτάσω ψηλά απαιτεί χρόνο, ότι χρειάζεται χρόνος, δεν απογοητευόμουν, γιατί είχα τις σωστές προσδοκίες. Οπότε αν ακόμα δεν έχετε φτάσει ψηλά, πρέπει να έχετε τις σωστές προσδοκίες, ότι θέλει χρόνο για να γίνει. Το τρίτο, για να έχω καλύτερα αποτελέσματα στον χρόνο που είχα να διαθέσω για αυτή τη δουλειά, θα έπρεπε να γίνω πάρα πολύ καλός σε αυτό που κάνω. Το οποίο τι σημαίνει? Να μάθω πολύ καλά τη δουλειά μου. Έτσι λοιπόν άρχισα να διαβάζω βιβλία, άρχισα να παρακολουθώ εκπαιδεύσεις, να βλέπω βίντεο, να μιλάω με άλλους πιο πετυχημένους και μετά ό,τι μάθαινα από όλα αυτά τα έβαζα σε εφαρμογή. Αποκτούσα κάποιες εμπειρίες μέσα από την εφαρμογή. Ξαναπήγαινα μετά λοιπόν, διάβαζα βιβλία ακόμα περισσότερα, έβλεπα βίντεο, παρακολουθούσα εκπαιδεύσεις, αυτά και για την ποδηλασία μιλάω, αλλά και για τη δουλειά μας, έτσι, για οτιδήποτε είναι αυτό. Και έτσι λοιπόν άρχισα να γίνομαι καλύτερος μέσα από αυτό. Και έτσι λοιπόν άρχισα ανηλαιώς να μελετάω συνέχεια ό,τι μπορούσα να μελετήσω. Το τέταρτο που έκανα ήταν ότι προσέλαβα ένα προπονητή. Στο δικτυακό marketing, στη δουλειά μας δηλαδή, ο προπονητής ποιος είναι συνήθως? Ο ανάδοχός μας, έτσι, κάποιος στη γραμμή αναδοχής. Έτσι. Λέει αυτός που μας προπονεί και μας βοηθάει. Ενώ στην ποδηλασία μπορεί να είναι ένας φίλος, ο οποίος είναι πιο έμπειρος και μπορεί να σου δείξει μερικά πράγματα. Οποιαδήποτε βοήθεια από κάποιον ο οποίος έχει το αποτέλεσμα που θέλεις να πετύχεις εσύ, είναι πάντα χρήσιμη. Έτσι λοιπόν τι έκανα στην ποδηλασία, πήρα ένα βιβλίο προπονητικής, άρχισα να διαβάζω, έβγαλα ένα πλάνο εβδομαδιαίας προπόνησης, προπονήσεων 5-6 φορές την εβδομάδα, και άρχισα να ακολουθώ πιστά. Κάποια στιγμή μετά όμως, είπα να προσλάβω ένα προπονητή στην ποδηλασία. Οι 3 μήνες που δούλεψα μαζί του πριν τον αγώνα αυτό, με βοήθησαν τόσο πολύ να εξελιχθώ που αυτή την εξέλιξη που είχα δεν θα την είχα αν δούλευα μόνος μου 1 με 2 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό το να έχεις κάποιον απ' έξω ουσιαστικά, να βλέπει τι κάνεις και να μπορεί να σου πει πώς μπορείς να εκμεταλλευτείς καλύτερα τον χρόνο σου και τις πηγές που έχεις για να πετύχεις αυτά που θες να πετύχεις. Το σημαντικότερο βέβαια σε όλο αυτό ποιο είναι? Να είστε διατεθειμένοι να ακολουθήσετε τις οδηγίες του προπονητή σας. Ωραία. Και το τελευταίο είναι ότι έχοντας πλέον ένα ξεκάθαρο πλάνο του που θέλω να φτάσω, έχοντας τις γνώσεις μέσα από την εκπαίδευση, τα βιβλία και τα βίντεο και όλα αυτά, και έχοντας και έναν άνθρωπο δίπλα μας για να μας προπονεί, τι έλειπε? Η δράση. Να μπω στη διαδικασία να εφαρμόσω όλα αυτά τα οποία είχα στη διάθεσή μου. Και αφού ξεκινήσω τη δράση, να συνεχίσω να δουλεύω μέχρι να πετύχω το στόχο μου. Υπήρχαν βέβαια στην πορεία και υπάρχουν ακόμα προκλήσεις, δυσκολίες, εμπόδια, απογοητεύσεις, τραυματισμοί σε εισαγωγικά, έξοδα, αρνητισμός στο περιβάλλον και πολλά άλλα. Αλλά αν έχετε συνέπεια, αν είστε συνεπείς, έχετε αποφασιστικότητα, δράση, επιμονή, έχετε εργασιακή ηθική, ωραία, και αποφασίσετε ότι θα θυσιάσετε κάποια πράγματα για να πετύχετε, τότε το μόνο που σας εμποδίζει στο να φτάσετε στο στόχο σας ποιο είναι? Ο χρόνος.
Είναι δεδομένη η επιτυχία σας. Αρκεί να συνεχίσετε να το κάνετε μέχρι να φτάσετε εκεί. Ωραία. Θα πω και λίγο για το χαρακτήρα και θέλω να πω ότι έμαθα περισσότερα για τη ζωή μου και περισσότερα για τη δουλειά μου μέσα από τις δυσκολότερες στιγμές της ζωής μου παρά μέσα από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα, όταν τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, τότε είναι που φαίνεται το πραγματικό σας χαρακτήρας. Τότε είναι που φαίνεται πόσο άντρες είστε, αν είστε άντρες, και πόσο γυναίκες είστε, αν είστε γυναίκες. Τότε είναι που φαίνεται. Εντάξει. Τότε είναι που μπορείτε να διδάξετε στον εαυτό σας περισσότερα. Τότε είναι που μπορείτε να διδάξετε στην ομάδα σας περισσότερα. Τότε είναι που μπορείτε να διδάξετε στην οικογένειά σας περισσότερα και στα παιδιά σας. Και ξέρετε, όλων οι οικογένειες χρειάζονται κάποιον για να θαυμάζουν. Έτσι δεν είναι? Και αν δείτε τι γίνεται έξω σήμερα, με όλους τους τσακωμούς, ο ένας βρίζει τον άλλον, διχασμός, έτσι, μαλώνουν μεταξύ τους, γίνεται πραγματικά χαμός. Πού αλλού, σε ποια άλλη αίθουσα, αυτή τη στιγμή, σε όλη την Ελλάδα, τόσοι πολλοί άνθρωποι, από τόσες διαφορετικές περιοχές, με τόσες διαφορετικές προσωπικότητες, έχουν ένα κοινό σκοπό, ένα κοινό δεσμό, ο οποίος είναι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να βελτιώσουν τα οικονομικά τους και να βελτιώσουν τη ζωή τους. Για να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει σήμερα εδώ πέρα, λογικά θα πρέπει να είμαστε η καλύτερη ηγεσία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το τραγούδι που έπαιζε όταν ανέβηκα στη σκηνή ήταν το «It's a long way to the top», τον AC/DC, ότι είναι μακρύς ο δρόμος για την κορυφή. Ναι, ο δρόμος για την κορυφή είναι μακρύς. Έτσι. Και ο δρόμος για την κορυφή απαιτεί θυσίες. Απαιτεί εστίαση. Απαιτεί αλλαγή. Και κάποιοι θα πούνε, τελικά Θοδωρή, είναι δύσκολο το να είσαι επιτυχημένος. Να δείτε πόσο δύσκολο είναι να είσαι αποτυχημένος. Έτσι. Μπορεί λοιπόν ο δρόμος για την κορυφή να είναι μακρύς, αλλά αξίζει η προσπάθεια. Πραγματικά αξίζει. Πάρτε τις αποφάσεις σας, βάλτε περισσότερη δράση από ποτέ στους επόμενους μήνες και τότε θα σας δώσω την κορυφή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.